Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε 100% σε κάποιον άλλον. Στο μόνο άνθρωπο που μπορούμε να βασιζόμαστε είναι ο εαυτός μας. Σήμερα θα σας δώσω 5 τρόπους για να αναπτύξετε την αυτοπεποίθησή σας. Νούμερο 1. Διατηρήστε τα όρια σας. Ζείτε τη ζωή σας με τα δικά σας πρότυπα και ηθικές αξίες και να γνωρίζετε πότε να βάζετε σε πρώτη προτεραιότητα τις ανάγκες σας. Νούμερο 2. Θα δώσει προτεραιότητα στη φροντίδα του εαυτού σου. Απέφυγε άτομα που υπονομεύουν την αυτοπεποίθησή σου. Μπορούμε να σκεφτούμε αν στο περιβάλλον μας υπάρχουν άνθρωποι που μας στηρίζουν και αν αυτούς τους ανθρώπους τους θέλουμε στη ζωή μας ή όχι. Νούμερο 3. Κρατήστε τις υποσχέσεις που δώσατε στον εαυτό σας. Είτε αυτό αφορά επίτευξη στόχων, είτε πραγματοποίηση ονείρων. Είναι πολύ σημαντικό να δίνεις υποσχέσεις στον εαυτό σου και να τις στηρείς. Νούμερο 4. Να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας. Μιλήστε ευγενικά στον εαυτό σας. Αν παραδείγματος χάρη κάνετε κάποιο λάθος, ίσως να πείτε «Μα πόσο χάλια το έκανα». Αντί για αυτό λοιπόν, πείτε στον εαυτό σας «Δεν πειράζει, ήταν απλώς ένα μικρό λάθος». Νούμερο 5. Έχετε επίγνωση των συναισθημάτων σας. Η αυτοπεποίθηση δεν αφορά την τελειότητα. Χρειάζεται να έχετε πίστη στον εαυτό σας για να ξεπεράσετε μια αποτυχία. Κάντε έλεγχο στον εαυτό σας και αναρωτηθείτε «Πώς θα πάω?». Αντί απλώς να απορρίψετε κάτι που σας ενόχλησε συναισθηματικά, καλύτερα να δείτε μέσα σας τι σημαίνει αυτό για εσάς. Για το τέλος, θυμίσου, για να χτίσεις την αυτοπεποίθησή σου, χρειάζεται να γίνεις ο καλύτερος φίλος του εαυτού σου.